Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συμφώνησε με τον Κυριακό Μητσοτάκη για να αποσυρθούν τα άτομα BNP1 από τα νησιά του Αιγαίου, αφήνοντας έτσι ανοχήρωτα τα νησιά. Η αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση της γερμανικής πρότασης για μεταφορά των μοναδικών τόμων που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά BNP1, περί τα 130 συνολικά στην Ουκρανία, και αντικατάστασή τους με γερμανικά Marder 1 α3 ή α5, δημιουργεί πολλά ερωτήματα, αφού τα άτομα Marder θα πάνε στις μονάδες του Εύρου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην άμυνα του Αιγαίου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Όλαφ Σόλτς, μόλις χθες συμφώνησα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Η Ελλάδα θα δώσει τα σοβιετικής κατασκευής τεθωρακισμένα στην Ουκρανία και η Γερμανία θα καλύψει με σύγχρονα τεθωρακισμένα τις ανάγκες της Αθήνας.